δεν ξέρω, εγώ κάνα 2-3 updates γίνονται μαζί έτσι γρήγορα. Άρα μετά το επόμενο κάνει μέρες να έρθει. Να έρθει μετά τα κάνα 2 επόμενα. Λοιπόν, έγινε αυτό το update. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη αλλαγή. Είναι και το πρώτο λεπτό του vlog. Ήταν έτσι. Έτσι. Γιατί να γίνει έτσι. Έβαλε το καινούριο blog και πήρε αυτό. Και έβαλε αυτό εδώ. Το βάλε εδώ. Και λέει. Λοιπόν, αυτό το κάνω όταν και ο engineer. Και ο engineer λοιπόν. Λέει ότι δεν έχει άλλα τέτοια blogs. Του έχουν έχει ξεμείνει. Δηλαδή του λείπει το τελευταίο blog. Δεν το έχει εκεί. Και αφού δεν το έχει εκεί, πώς θα γίνει? Πώς θα μπει το τελευταίο να γίνει και το event? Δεν γίνεται, λέει. Πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, θα βάλω τέλος πάντων εκεί το blog. Να μου είναι και πιο όμορφο. Λοιπόν, δεν θα λέω λοιπόν ότι έκανα αυτό και εκείνο. Θα το λέμε πιο ιστορικά. Δηλαδή ότι αυτό, ότι ο engineer έκανε αυτό και εκείνο και όλα αυτά. Λοιπόν, άλλη αλλαγή. Ο Explosion Device πήγε στο πρώτο τελευταίο του stage. Επιτέλους τελειώνουμε με το Explosion Device. Λοιπόν, άλλο ένα μένει. Και από εδώ, αυτό το προχώρησε, ανέβηκε και αυτό. Πήγαν έτσι και μπήκανε μέσα στο Explosion Device Activate Base. Επίσης αυτό εδώ το σημείο του base, το σημείο όλο αυτό έφυγε και μπήκανε φωτιές και στο τελευταίο του στήριξη μόνο θα φτάσει μέχρι εδώ ή μέχρι εδώ, δεν ξέρω. Το command block ακόμα υπάρχει. Για να δούμε τι event θα είναι από το Explosion Device. Από ό,τι φαίνεται λέγαμε ότι θα είναι σεζόν 3, αλλά μετά από ό,τι φαίνεται θα είναι σεζόν 5 ή μπορεί ακόμα και σεζόν 6, 2-3 σεζόν μετά. Για να δούμε, θα είναι στην επόμενη σεζόν το event του Explosion Device, σε αυτή τη σεζόν ή στο προεπόμενη. Λοιπόν, πρώτη τελευταία αλλαγή, νομίζω ότι είναι δηλαδή. Όχι, πρώτη τελευταία. Ούτε παρά πρώτη τελευταία. Τώρα σκέφτηκα και κάτι άλλες αλλαγές στο παιχνίδι, που να το πω έτσι. Λοιπόν, αρχικά αυτό έχει φτάσει μέχρι εδώ. Λοιπόν, πήγανε μέχρι τον Dusty και πήγανε και στο Lay City. Αυτό εδώ το κομμάτι. Το υπόλοιπο θα είναι στο επόμενο update. Τελευταία αλλαγή σε κανονικά τώρα που να σου πω smart changes. Βλέπετε τι ωραίο που το έκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αρχικά μπήκε chest εδώ, μπήκε ένα chest. Μπορείς να σπάσεις το γυαλί και να πας το πάρεις. Αλλά μετά δεν έχεις material στα δύο. Λοιπόν, άλλο σουβλάκι, είναι σουβλατζίδικο τέλος πάντων, έτσι που λέγεται άλλο σουβλάκι. Ναι, το ταμείο και όλα αυτά. Εδώ είναι που παίρνει τα αναψυκτικά και όλα αυτά και κανένα σάντουιτς, ό,τι έχει τέλος πάντων. Εδώ το αναψυκτικό και το σάντουιτς. Εδώ πέρα έχει τα πράγματα που χρησιμοποιούν για τα σουβουλάκια, είτε άλλα τέλος πάντων. Έτσι,
Τι κάπου να στο πω τέλο πάντων. Λοιπόν, το ψωμί, τα σουβλάκια δεν γίνεται να βάλει πίτα, δεν υπάρχει πίτα. Μόνο η άσχετη η πίτα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Είναι κολοκυθό πίτα. Λοιπόν, ψωμί. Αυτό εδώ για να ανάψει τους φούρνους. Το μπισκότο. Μπορεί να βάλει είτε τριμμένο μπισκότο μέσα στο σουβλάκι. Είτε απλώ θέλω εγώ να δώσω μπισκότα, ξέρω εγώ που θέλει. Αγοράσει. Εδώ μέλι. Είναι μέλι, αλλά δεν θα το βάλουμε ως μέλι. Θα το βάλουμε ως μουστάρδα. Λοιπόν, αυτό είναι μουστάρδα. Όχι νερό ακριβώς. Πώς το λένε, ενόπνευμα για να βοηθήσει αυτά. Χαρτί για να τη λήξει στο σουβλάκι. Μπιφτέκι για τα κεμπάπ και μπιφτέκι κανονικά. Το χοιρινό, δηλαδή ξέρω εγώ, χοιρινό είτε γύρος είτε καλαμάκι και κοτόπουλο. Δηλαδή γύρω κοτόπουλο είτε καλαμάκι κοτόπουλο, ωραία. Λοιπόν, αυτά εδώ δεν γίνεται ούτε βάζοντας φαγητό, ούτε ανάβοντας με φωτιά και όλα αυτά. Είναι, θα τα δείξω σε άλλο βίντεο συγκεκριμένο που θα έχει τέτοια tricks και τέτοια. Λοιπόν, άμα κάνω ποτέ. Αν τελικά δεν κάνω, θα το πω σε ένα απλό βίντεο με mom changes και όλα αυτά. Λοιπόν, ωραίο σουβλάκι ειδικό. Το συντριβάνι μας, κάντε και μια ευχή και πατάξτε ένα λεπτό κάτι εκεί μέσα. Το τσέστ εδώ, εδώ είναι πλατεία, τις πλατείες τέλος πάντων, υπάρχουν σε κάποιες πλατείες αυτά, τα μέρη τέλος πάντων, τα πραγματάκια. Δεν ξέρω πώς λέγονται, άρα δεν μπορώ να πω πώς λέγονται, κάπως αλλιώς. Δεν μπορώ να το πω αντικειμενικά. Λοιπόν, έχει τα... πώς το λένε, μπαγκάκια αυτά που κάθεσαι. Σαν μπαγκάκια. Εδώ είναι μπαγκάκι, κάθεσαι. Κάνεις ό,τι να είναι, λοιπόν. Κάθεσαι ο κινητός με το κινητός, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Και εδώ πέρα είναι αυτό. Δεν είναι ακριβώς. Είναι για κάπως, ξέρω εγώ, για την τράπεζα. Στην τράπεζα που έχει μηχανές που βάζεις λεφτά, είτε βγάζεις λεφτά από κάρτες και δεν ξέρω τι γίνεται, ό,τι να είναι τέλος πάντων. Και το τελευταίο map change, για το map που έχει σχέση, αν να το πω κάπως έτσι. Τώρα τα άλλα ήδη βλέπετε το ένα από αυτά, μέσα στο map. Άντε, ρε, άσαμε. Το σπίτι του Tilted, του Tilted Towers, αυτό το σπίτι τέλος πάντων, έφυγε. Πόσα ήταν 12 blocks και ήταν για ένα μαύρο στη γωνία, αντί να είναι ξέρω κάπου μέσα που πρέπει κανονικά. Απλώς βάλαμε αυτό τέλος πάντων, είναι διαφορετικό, αλλά είναι πιο, φαίνεται πιο ωραίο, πώς να το πω. Φαίνεται πιο ωραίο. Και φαίνεται και πιο, μοιάζει και πιο πολύ με αυτό που είναι στο τελείτσι, αλλά στα αλήθεια. Λοιπόν, τώρα οι άλλες δύο ή τρεις αλλαγές. Αρχικά, αυτό το σπίτι το έχουμε ονομάσει. Θα ονομάσουμε μια γρήγορη, άλλη μια αλλαγή. Λοιπόν, πώς θα το πούμε τώρα, Tilted, ας το πούμε από αποθήκη, warehouse.
Γιατί είναι κάτι σαν, είναι σαν αποθήκη. Ωραία. Πάμε να δούμε τις αλλαγές. Αρχικά, αυτό εδώ που βλέπετε, αυτά που δείχνουν και το όνομα ότι είναι μια πόλη, μπήκανε σε όλα τα μέρη που, είναι, που θέλω ξέρω εγώ, να βάλω όνομα και αυτά, μεγάλα μέρη δηλαδή, γιατί σε κάποια δεν υπήρχε. Και άλλη αλλαγή είναι μπήκανε κάτω από τα ονόματα αυτοί οι χάρτες. Δηλαδή μπορεί να αρχίσετε να βλέπεις σε ποιο σημείο του χάρτη είσαι. Και το έχω βάλει αυτό σε κάθε πόλη που θα ήθελα να βάλω όνομα, κάθε μέρα που θα ήθελα να βάλω όνομα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα βάλω όνομα, γι' αυτό έβαλα απλά έτσι waypoints. Markers θα το πω, έτσι. Βλέπετε τα πράσινα markers στο map. Βλέπετε είναι γεμάτο το map με πόλεις που έχουν όνομα, που θέλουν όνομα. Να μπορούσα να βάλω όνομα, έχω δει ένα βίντεο που βάζεις, που παίρνεις ένα μπάνερ, το βάζεις, το βάλεις όνομα, βάζεις, πατάς στο χάρτη και σου βγάζεις όνομα. Αλλά αυτό είτε γίνεται μόνο σε υπολογιστή είτε είναι fake και δεν ξέρω πώς να το έκανε. Κανονικά μπορούσα απλά να γράψει κάτι εκεί πέρα. Σε φώτος και τέτοια μπορώ να στο κάπως έτσι να το πω. Τώρα δεν ξέρω αν είναι fake ή αληθινό. Πάντως, άμα είναι αληθινό, είναι μόνο σε υπολογιστή. Κοίτα, άμα ξέρετε σε κάποιο τρόπο για PS4 να βάλεις ονόματα σε μέρη του χάρτη, please, αν μπορείτε, πείτε μου στα σχόλια πώς γίνεται. Χρειάζομαι πάρα πολύ αυτή την πληροφορία. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Το τελευταίο update είναι αύριο μάλλον ή μεθαύριο θα δούμε. Το πιθανό αύριο. Αυτός άμα γίνει και πάλι σήμερα που δεν νομίζω, δεν ξέρω αν αξίζει. Ήταν τόσο πολλά μαζί γρήγορα. Τέλος πάντων. Αυτό το βίντεο πείτε να σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Γιατί με βοηθάει αρκετά και εσύ το κανάλι μου. Λοιπόν, φαντάζομαι ξέρετε ποιο θα είναι το live event σε αυτή τη σεζόν. Τώρα θα πείτε τι ξέρω εγώ τι είναι. Τώρα για το Xbox Device ή για το Rift. Τώρα το Rift δεν, αφού λείπει το blog, πως δεν θα γίνει. Δεν ξέρω παιδιά, θα δούμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω.